παιδιά. Γιατί μας παίρνουν και μας βρίζουν. Νίκο, τι γίνεται. Άντε, ρε Νίκο, τι έγινε, ρε φίλε. Μου, άντε χθες. Τι γίνεται. Με την ψυχή στο στόμα. Όλα καλά. Ψυχή... Όλα καλά. Σήμερα παρατήρησα ότι έχεις μαυρίσει. Χθες έτσι όπως ήρθα στα γρήγορα, δεν πρόλαβα να σε παρατηρήσω. Ναι. Εντάξει, μπήκε στην τέτοια σήμερα μια χαρά. Αούα. Ναι, καλησπέρα. Με μασκούλα εκεί πέρα. Μασκούλα ήταν μέσα. Προβλεπέ. Κακό, είχε δουλειά στο κλιματισμό καλό. Μέχρι ένα σημείο, ναι, μετά άρχισε να ζεσταίνω. Μετά Νίκο ήταν η ένταση δουλειά και του γραψίματο, γι' αυτό νομίζω. Ίσως να ήταν και αυτό, ναι. Ίσως να ήταν και αυτό. Τι γίνεται. Καλά, έχουμε ήδη μια γραμμή, να ξέρεις. Εντάξει, φίλε. Αυτοί όλοι από πριν που δεν βγήκαν να πούνε για τον πρόεδρο. Πού είναι, κι άλλοι. Θα βάλω πρίζε τώρα κι εγώ και θα βγουν κι άλλοι. Βάλε. Πάμε στον πρώτο κατευθείαν, ναι. Όχι, ρε φίλε, μα α, όχι, ψηλό είναι. Μάλιστα, κύριε. Μαύρη, δεν έμαθα. Μπα, ο άλλος. Όχι, αυτός έχει μαυρίσει, τον βλέπω, είναι σε καλή κατάσταση. Μάλιστα. Θυμήθηκα, έδειξα στιγμές του 2009-10 δικές μας, που άντε, εγώ σου βγάζω 1500 του Σαχαντόπουλου, 1000 του Σαχπαντζίδη, αλλά λόγω του που έδινε ένα τεσσάρι από την τσέπη του, ρε φίλε. 18.000 με 20, αν βάλεις μέσα όρο τιμής 200 ευρώ. Και ουσιαστικά χρηματοδοτούσε εκείνη την ομάδα. Τι χρήματα θα του δώσει. Αυτό λέω. Δηλαδή, εντάξει, και σου έφερε Γκαρσία, Πέρσι Ολιβάρες, εντάξει, και εγώ έπαιζα Μπεκλέρι, να πούμε, με την σιγουριά που είχα, να πούμε, βλέποντας την Μποκάρα στην Ευρώπη, ας πούμε. Δηλαδή, ένιωθα περηφάνεια, πώς να σου το πω, ρε φίλε. Ήταν και λίγο δική σου εκείνη η ομάδα. Άσχετα αν χρωστούσα γραμμάτια στον Παναθηναϊκό, ας πούμε, okay. Κάτι καραγκούνι, έτσι, σκαφτά, να πούμε, στο 88. Δεν ήσουν τόσο δυνατός τότε. Τέλος πάντων. Κοίταξε, διοικητικά, όχι, δεν ήμουν τόσο δυνατός, καμία σχέση με... Γι' αυτό τώρα, και όταν πήγες να φας ένα κομματάκι λίγο από την πίτα και εσύ έτσι ο φτωχός, την έφαγες στο κεφάλι. Μα γι' αυτό δεν πήγα και στον τελικό, ρε φίλε, εντάξει. Okay. Ναι, αλλά στον ημιτελικό με εξασκήσανε, εντάξει, με αυτά που ζήστηκα. Τι απουσίες, μιλάμε, εντάξει. Και ήταν και το καταραμένο στάδιο πριν το εξαγνήσω εγώ. Έτσι, μπράβο, σωστά. Ναι, οπότε... Και το μεγάλο αντρέβιο είναι που δεν κρατάει ο πρόεδρός σου τώρα. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει, πάνω απ' όλα. Εντάξει, τα πρόσωπα έρχονται και παρέρχονται, όπως και ο παδί έρχονται και παρέρχονται. Οι πρόεδροι. Είναι το lockdown τώρα, είναι και κλεισμένο των θυρών. Δεν μπορώ να σε βάλω σε σύγκριση, να σε κρίνω δηλαδή. Τι θέλω δηλαδή, να συγκρίνουμε, δεν έχω καταλάβει, ψηλέ μου. Τι να συγκρίνουμε. Να μου δείξεις, ρε αγόρι μου, ότι θα πάρεις 13.000 διαρκείας, ας πούμε. Μέσα όρο τιμής 220 ευρώ. Τώρα φέτος, τι μπορείς να κάνεις. Ναι, αυτό σου λέω. Με το lockdown δεν μπορώ να σε κρίνω, αυτό είπα. Δηλαδή να ήταν ανοιχτά τα γήπεδα, σου έλεγα, ναι, ρε φίλε, να δω τι θα κάνεις. Ορίστε τα κουκιά. 13.000 από 220, κάνω τον προπλασιασμό, έχεις ένα καλό. Αυτό που μου έκανε εντύπωση στην τέτοια είναι ότι μίλησε για 30 εκατομμύρια, τα οποία λέει θα βοηθήσει η περιφέρεια. Κάτσε ρε φίλε, από πού και ας πού ότι δικό σας δηλαδή θα ανοίξει, από τι λεφτά θα είναι αυτά. Δεν είμαστε εδώ Αθήνα, δεν είναι Μελισσανίδης. Είναι ο Καρυπίδης και είναι η φτωχολογιά και η φτωχομάνα. Και ποιος θα δώσει αυτά τα λεφτά. Θα διαλύσει λέξη σειρά 2. Πόσο ωραία τα είπε για την κυβέρνηση. Πήρε πίσω. Και εγώ τα λέω ωραία. Ναι, το γλύψιμο. Ναι. Συγγνώμη τον κύριο Γεροπετρίτη. Δημόσια ζήτηση. Συγγνώμη Παντελόνα, δεν μπορείς να το κάνει. 100%. Και επίσης μπορεί να έχει ο Καρυπίδης και ο κάθε Καρυπίδης ένα κανάλι συνεννόησης με την κυβέρνηση προκειμένου όταν έρθει η ώρα να μπορεί να βγει ένα ποσό πάρτι του. Για άλλους βγήκε στη λάσπη. Άμα γκρεμίσει τη σειρά 2. Και θες να την κάνεις διόρροφη, πού θα παίξεις, ρε φίλε. Καφτατζόγλιο. Γίνεται, Νίκο. Καφτατζόγλιο δεν μπορεί να παίξει ο ΠΑΟΚ ακόμα. Δεν είστε θα παίξεις εσύ. Δεν είσαι το ίδιο ψηλέ μου τώρα που μιλάμε. Ναι. Έχεις μεγάλη πλάκα. Δεν ήμασταν το ίδιο πριν ένα χρόνο. Δεν είσαι το ίδιο ψηλέ μου. Έχεις μεγάλη πλάκα. Μην καθυστερώ το λάγνο λαό του Άρη να κρίνει τις τοποθετήσεις. Πάντως το είπε και μόνος στα 30 χρόνια έχεις βγει 4 φορές πέμπτος. Δηλαδή τρομερή επιτυχία. Ρε. Πότε είπε κάτι τέτοιο. Άντε φύγε. Το είπε. Δεν υπόθηκε έτσι. Υπόθηκε διαφορετικά από δημοσιογράφο, όχι έτσι. Είπε σε 2 συνεχόμενες χρονιές βγήκαμε πέμπτη, αλλά συνεγένει παρουσία από εδώ και 30 χρόνια ο Άρης 4 φορές έχει γίνει πέμπτος. Εντάξει. Πρέπει να το δω. Άντε, φιλιά. Να σε καλά. Νίκο. Έχει πονήσει πολλούς στο δρόμο Καρυπίδης σήμερα, διακρίνω. Φίλε, και εγώ τώρα στον δρόμο που έχει πάρα πολύ κόσμο. Δύο γραμμές βαράνε μαζί.
Αυτό μου σταματούσε και μου λέγανε. Πονάω το καρυπίδι, αυτό μου λέγανε. Ναι. Γεια σας. Χαίρετε, τι κάνετε. Καλά, γεια σας, εσείς. Μια χαρά. Χαιρόμαστε. Εγώ ο μικρός ο καρυπιδάκος. Ο μικρούλης, ρε. Ναι. Με τα λίγα λεφτουδάκια. Ναι. Δεν έχω λεφτά πολλά. Ναι. Λίγα έχω. Ναι. Πήγα λίγο να σημάζεψω το μαγαζί και για πλάκα το έβγαλα δύο φορές Ευρώπη. Καλώς. Για πλάκα, έτσι, με λίγα λεφτά. Καλώς. Είπε κάθε χρόνο, βάζω. Είπε κάθε χρόνο, άφησε να μην θυμάμαι ούτε ακριβώς, ότι χρειάζεται από τη τσέπη του 2-3 εκατομμύρια. Έτσι, δεν είπε, καλά, δεν θυμάμαι. Ρε παιδί μου, βάζω 2-3 να πούμε πράγμα που σου δείχνει ότι ο Άρης ποτέ δεν είχε κάτι σοβαρό στο ποδόσφαιρο. Λίγο να το σοβαρέψει το πράγμα, λίγο να το οργανώσει. Δεν θέλει πάρα πολλά πράγματα, τι θέλει. Δεν ξέρω αν το έχει οργανώσει, αλλά είναι μία τσέπη που δεν είχες ποτέ. Ναι. Στη σύγχρονη ιστορία σχετικά, ναι. Είχες τον Κοντομινά, λίγο αλλά σου δεν είπα να το. Άκουσες τι είπε όμως για να χτυπήσω πρωτάθλημα. Θέλω 10. Ναι, πρέπει να διπλασιάσω. Είπε ότι πρέπει να διπλασιάσω τον budget, λέει, και δεν μπορώ να το κάνω αυτή τη στιγμή. Δίκιο έχει. Ο μικρός ο Καρυπιδάκος. Πλάκα. Δύο φορές. Άρα τι σου δείχνει ρε ο Άρης. Ποτέ δεν ασχολήθηκε κανένα σοβαρά με την μπάλα. Οπότε δεν είναι κριτήριο για τον προηγούμενο όλο αυτό. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να μην, είχε και... μπορεί να μην υπήρχε και κάποιος που να είχε μια τσέπη που να μπορεί να πετάει κάθε χρόνο ένα συγκεκριμένο ποσό. Δεν χρειάζεται να ασχολήθηκε. Τίποτα δεν γινόταν τόσα χρόνια. Απλώς κάποιος ήταν για να λέμε ότι υπάρχει ο Άρης στο ποδόσφαιρο. Αυτό φάνηκε τώρα τα 2-3. Και καλή μπάλα ο Άρης τα 2-3. Στη σύγχρονη εποχή της ομάδας, ο Καρυπίδης εξελίσσεται σε ένα σημείο αναφοράς πλέον διοικητικά. Όχι εξελίσσεται, είναι σημείο αναφοράς βασικά πλέον διοικητικά. Για μένα και για τον ΠΑΟΚ και για τον Σταβίδη και για τον. Ναι. Φυσικά κάθε μέγεθος, όποιος βάζει λεφτά στην ομάδα, παιδιά, στη σημερινή εποχή, πρέπει να του βγάζουμε το καπέλο. Εννοείται αυτό. Ξέρεις τι, δεν φτάνει μόνο να βάζει λεφτά, και αυτό αποδείχθηκε και στον Άρη τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ή και στον ΠΑΟΚ προηγούμενων χρόνων. Δεν είναι μόνο αρκετό. Χρειάζεται να κάνει σωστές κινήσεις και χρειάζονται και άλλα πράγματα παρασκηνιακά. Τα οποία πρέπει να γίνουν. Καλά, εντάξει. Αυτό σου λέω. 10 τα 2 τα βγάζει, 8 θέλει και τα 2 να πάνε αέρα πατέρα να πούνε, να πας στο κουρασάν. Λοιπόν, καλά τα είπαν, τι να πούνε. Κοίταξε να δεις, τώρα υπάρχει μια ανασφάλεια στο ποδόσφαιρο. Και λόγω της όλης κατάστασης. Και αυτό δεν ξέρεις τι θα ξημερώσει, πόσο να ανοιχτούμε, πόσο βαθιά να βάλουμε το χέρι στην τσέπη, γιατί δεν ξέρουμε αν θα παίξουμε με κόσμο, δεν θα παίξουμε με κόσμο, θα γίνει, τι θα γίνει. Εδώ στα μπαράζι τα έχουν χαμένα, ρε, τα βάλαν τέλη Αυγούστου και ανάθεμα και γίνει αυτό το μπαράζι που βάλανε, να πούμε. Ποιος θα είναι στην αλφαρνική τώρα, Ξάνθ, θα είναι ο Απόλλων. Ξέρουμε. Καλή ώρα, θα παίξουν, μπαράζι να τους. Αφού λέει θα κάνουν τέτοιο έφεση, αυτοί θα κάνουν, θα πάνε στο διατητικό που θα πάρουν να μην παίξουν. Είμαστε αστεία ποδοσφαιρικά χώρα. Φιλάντε καλό. Να είσαι απόγευμα. Καλά. Στον επόμενο καλησπέρα έχουμε άλλους δύο, όσο ποιος είναι μπορεί ο καθένας. Ναι. Νίκο, γεια σου Νίκο. Μόλις πάντα λέω όσο πιο σύντομα βγαίνουν οι πολλοί. Γεια σου Νίκο. Έλα, γεια σου Ρεκλεωμένη, γεια σου. Νίκο, τι έγινε, καλά. Ακούσαμε σήμερα. Σε ποιον από τους δύο. Και στους δύο. Και στους δύο. Και στους δύο. Να μην λέω Νίκο και Νίκο, λέω ένα Νίκο. Γιατί Νίκο και Νίκο ρε παιδιά, τι κάνε, πληρώνετε 5 ευρώ. Λοιπόν, για πες. Τι, δεν άκουσα τι 5 ευρώ. Πληρώνεις 5 ευρώ για να πεις δεύτερη φορά Νίκο. Ποινή απαγόρευση στον Ηρακλή τον πασχετικό γράφει το Sport FM. Να πάρουμε λίγο τον Κούση. Όχι, όχι. Ναι, θέμα είναι. Τι, θα έχει ρεπορτάζ τώρα μπάσκετ. Όχι, έχει άπλα, μίλα. Λοιπόν, τον Ντέο βέβαια δεν τον άκουσα σήμερα γιατί ήμουν έξω, αλλά πάνω κάτω ήξερα περίπου τι θα πει. Ναι. Βέβαια, από αυτά που ακούω τώρα μάλλον ρίχνει στάχτη στα μάτια όλων, που λέει να διπλασιάσω για να πάρω το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα θα το διεκδικήσει τον χρόνο. Θα είναι από τους βασικούς διεκδικητές του πρωταθλήματος. Ναι, ναι. Περιμένουμε τώρα τις μεταγραφές. Πολύ θετικό που ανανέωσε ο Ματίγια. Για τον Μπρούνο Γκάμα δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά ούτε κρύο ούτε ζέστη, είτε μείνει είτε φύγει. Πολύ περισσότερο άμα έρθει ο Ματέο, έτσι. Ναι. Δεν ξέρω πόσο κοντά ή μακριά είναι ο Γκαρσία. Αλλά πιστεύω ότι και να μην έρθει ο Γκαρσία, πάλι ο Άρης έχει παίχτες που καλύπτουν την πλευρά εκεί του Μπρούνο Γκάμα. Και χωρίς να έρθει ο Ματέο Γκαρσία. Άμα δεν έρθει ο Ματέο και δεν πάρεις και τον Γκάμα, θα πάρεις extreme. Εννοείται θα πάρεις extreme. Ναι, εντάξει, εγώ σε λέω ότι εγώ δεν χαλιέμαι, δηλαδή, άμα φύγει ο τέτοιος ο Μπρούνο Γκάμα. Τώρα με έχεις πει ότι αυτό που θέλει ο Ένικ τη νέα χρονιά είναι πιο πολύ το 4-3-3, έτσι. Ναι, γενικότερα υπάρχει σαν άποψη μέσα στην ομάδα. Δηλαδή, στο 4-3-3, τα τρία χαφ στο κέντρο. Ποια θα είναι.
Ένα θα είναι μονό χαφ μπροστά τα στόπερ και άλλοι δύο θα είναι εσωτερική μέση. Ο μονό χαφ μπορεί να είναι και ο Ματίγια. Και η εσωτερική μέση μπορεί να είναι ο Χατζησαφή με το Σάσαγο, σου λέω. Χατζησαφή με το Σάκη. Μπορεί να πάει και έτσι. Με το Σάσαγο. Ναι. Σε αυτή την περίπτωση, αν πάρουμε παράδειγμα ότι είναι ο Ματίγια, Ματίγια δηλαδή σαν εξάρι, και ο ένας ο εσωτερικός χαφ ο Σάσα και ο άλλος ο Χατζησαφή, έτσι. Για μένα, γιατί πρόσεξε, το θέμα του Ματίγια ως μονό χαφ προκύπτει, δεν είναι τώρα αίσθηση, προκύπτει μέσα από ρεπορτάζ. Για μένα είναι λάθος το να βάλεις το Ματίγια μονό χαφ. Το Ματίγια, αν θες να τον αξιοποιήσεις κάπου, θα τον έχεις εσωτερικό μέσο. Μπράβο. Επομένως, να είναι αυτός που θα είναι πιο πολύ αμυντικά καθήκοντα ο Σάσα. Ναι. Ή εκτός αυτού κάποιον άλλον. Εντάξει. Κοίτα, τώρα πλέον μετά για την ανανέωση του Ματίγια, έναν χαφ ακόμα και έκλεισες. Νομίζω στο κέντρο δεν έχεις θέμα με. Παράδειγμα, τώρα εμείς λέμε παράδειγμα να είναι ο Σάσα αμυντικό χαφ για να βοηθάει να μαρκάρει κιόλας, γιατί μαρκάρει ο Σάσα κιόλας. Ναι. Ο ένας εσωτερικός χαφ ο Ματίγια και ο άλλος ο Χατζησαφή, έτσι. Οι τρεις μπροστά θα είναι ο Φετφατζίδης, στάνταρ. Ένας. Εάν έρθει ο Ματέο Γκαρσία, θα είναι δεύτερος ο Ματέο Γκαρσία. Και ο τρίτος επιθετικός θα είναι ο Σέντερ Φόρ, έτσι. Ναι. Ο Μπερτόλιο πού θα παίξει? Μπερτόλιο πάγκο. Μάλιστα, ξέχασα ότι θα έχει και πάγκο. Ναι. Θα έχει και πάγκο. Λοιπόν, εγώ προσπαθώ να τους βάλω όλους μέσα, αλλά δεν γίνεται. Έχουμε ακόμα δρόμο. Πρέπει να περάσει ακόμα μια εβδομάδα για να αρχίζουμε να πούμε έτσι με σιγουριά λίγο να σηματοποιούμε το χάρτη της εντεκάδας. Ναι, εγώ είχα στο μυαλό ότι. Ναι. Είχα στο μυαλό ότι ο Ένιξ θα χρησιμοποιήσει το σύστημα αυτό που παίζει μέχρι τώρα. Το 4-2-3-1 δηλαδή. 4-4-2 έπαιζε, δεν νομίζω ότι θα το δούμε. Ναι, εντάξει. Και εντάξει, είχα μέσα στο μυαλό περίπου πώς θα παίξει, ναι. Γιατί εγώ στο μυαλό, ας πούμε, το Χατζησαφή τον είχα αριστερό μπακ, ας πούμε. Θα τον και δούμε, θα τον δούμε εκεί πέρα ως εναλλακτική, πιστεύω περισσότερο. Άρα θα πάει για άλλο αριστερό μπακ. Έχει αυτό που ακούγεται σήμερα που διάβασα για τον Σαούλ, υπάρχει. Είναι μια από τις επιλογές που υπάρχουν, δεν είναι πρώτη επιλογή, είναι μια από τις επιλογές που υπάρχουν. Και είναι από τις επιλογές που είναι στις πρώτες θέσεις. Γιατί πρέπει να μάθετε. Ρωτάω, δηλαδή, ο Χατζησαφή είναι καλός παίκτης. Τι, κοίταξε, κάποιοι από αυτούς που ακούμε είναι πολύ καλοί παίκτες. Ναι, και μου λες ότι δεν είναι η πρώτη επιλογή αυτή. Δεν είναι η πρώτη επιλογή αυτή. Δηλαδή, η πρώτη επιλογή ποιος μπορεί να είναι? Για το Σαντίκο ξέρουμε ότι είναι η πρώτη επιλογή. Ο Γκαστόν Σίλβα ξέρουμε ότι είναι η συγκορυφή της λίστας. Πρόσεξε, παιδιά, για κάθε θέση υπάρχει μια λίστα. Για να το καταλάβετε. Για τη θέση του στόπερ υπάρχει μια λίστα με 4-5 ποδοσφαιριστές. Για τη θέση του αριστερού μπακ κάτι αντίστοιχο. Για τη θέση του φόρ αυτό. Και ανάλογα, μιλάς με την πρώτη, δεν σου βγαίνει, πας στη δεύτερη. Σου βγαίνει τον κλίνες, δεν σου βγαίνει, πας στην τρίτη. Έτσι πάει. Ναι, έτσι πάει. Και τελειώνοντας, από τους νέους που θα προωθηθούν, προωθήθηκε κανένας? Ο Μπαγκαλιάνης θα είναι στο ρόστερ του χρόνου και ο Μπακούτς πιστεύω. Αλλά θα το δούμε και στην προετοιμασία. Από τους μικρούς τώρα θα τους τσεκάρει στην προετοιμασία για να αποφασίσει αν θα ανεβάσουν κάποιοι. Θα δούμε. Δηλαδή αυτό που ήταν ο Σενγκέρκης με το Μαρμαρίδη δεν έχουν. Είναι επαγγελματικό συμβόλαιο. Κλεωμένη, είσαι αντιεμπορικό σήμερα. Μας έχουν κλείσει όλοι, Δηλαδή σήμερα έχει βγει ο πρόεδρος. Εντάξει, έχει πει παπάδες δεξιά και αριστερά. Και μας κόλλησε τώρα με τον Σενγκέρκη. Σε παρακαλώ. Άλλους δύο σε θέλω σε λίγο αφήνω. Πιο έτοιμο. Φιλιά, Κλεωμένη, να είσαι καλά, τα λέμε πριν αύριο. Πριν πάμε σε αυτό, έχει αρχίσει να κυκλοφορεί ένα βίντεο από τη Βηρητό. Ναι, το είδε με μια τώρα φοβερή στο... έκρηξη. Στο όπεν, ναι. Είναι στο λιμάνι της Βηρητού, δεν έχουμε ακόμα κάτι επιβεβαιωμένο. Μπαράζε κρίξον, έλεγε το. Αλλά είναι, δηλαδή το βίντεο κυκλοφορεί στο social media, το κοιτάω τόση ώρα που μιλούσε ο Κλεωμένη που μου έλεγε για τον Σενγκέρκη και τον Τεσίλ. Είναι φοβερό. Είναι συγκλονιστικό όντω. Εκεί στο λιμάνι του. Πάμε στους επόμενους δύο. Μην καλείτε άλλο και να πάμε μετά από τους δύο στο break. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας. Και στους δύο Νικολάδες. Γεια σας. Γεια σας, κύριε. Έτσι, μπράβο. Τώρα ναι. Καλά είστε. Καλά λέμε. Δόξα τω Θεώ. Πολύ καλά. Εύχομαι να είστε καλά και να προσέχετε. Εγώ θέλω να πω για αυτόν που πάντα περιμένει με το τηλέφωνο, με το δάχτυλο στο τηλέφωνο και παίρνει πάντα πρώτο. Σκανδάλι, ναι. 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 Ναι, έτσι βγήκε και σήμερα να μας κάνει ανάλυση και όταν του είπατε ότι ο Άρης θα παίξει το Καφταζόγλιο, εδώ δεν μπορεί να παίξει ο ΠΑΟΚ. Ο Άρης θα παίξει. Και σένα ρε αδερφέ, τι σε νοιάζει που θα παίξει ο Άρης? Στο Καραϊσκάκι θα παίξει, έχει κανένα πρόβλημα? Μ' αρέσεις, είσαι τίμιος. Δεν το κατάλαβα δηλαδή, αυτός τη ζόρη τραβάει. Είναι μια πόλη που ο Άρης είναι υπόλογος και κανένας άλλος δεν είναι. Ναι ρε αδερφέ. Αυτό στη ζώνη τραβάει το που θα κάνουμε άρισμα. Ό,τι γουστάρουμε. Έτσι ρε αδερφέ, θα βάλουμε σειρματόκλημα από εκεί και να βλέπουν τι
Και του χρόνου πάλι 4. Πολύ τσαλτίτης έγινε εδώ. Δεν το κατάλαβα αυτό δηλαδή. Πού θα παίξει ο άνθρωπος. Όπου μου στάρει θα παίξει. Έτσι, μπράβο. Και ο πρόεδρος σας δεν ήταν Άρης. Δηλαδή ο δικός σας στη Ρωσία με φανέλα του ΠΑΟΚ γεννήθηκε. Ο μικρό παιδί στο Ροστόφ. Σωστό. Ναι. Όταν πήγε το 7 στη Λέσχη, όταν πήγε το 7 στη Λέσχη και συζητούσε για τον Άρη, έτσι. Το hoax αυτό. Να τα λέμε, δεν είναι hoax, είναι πραγματικότητα. Το fake news αυτό. Δεν είναι fake. Ναι, ναι. Okay. Και εδώ μεταφέρει δημοσιογράφος το fake news. Που κλείνει τον έθνος, πιάσε μας εμάς. Σωστό. Μαζί σου. Κοίτα που κλείνει το έθνος, κοίτα που χρωστάει στο όπερ. Το έθνος της Κυριακής. Κοίτα που έφυγε ο Μαουρίσιο, κοίτα αυτά και άσε το που θα παίξουμε εμείς. Έτσι είναι κύριε. Δικό μας λογαριασμό είναι αυτός. Δικός μας, δεν είναι δικός. Έτσι. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, καλά τα είπατε. Να είστε καλά. Γεια σας. Στον τελευταίο πριν το διάλειμμα, ναι. Έλα, καλησπέρα. Χαίρετε. Τι γίνεται, κύριε. Καλησπέρα στους κύριους Νίκους. Έτσι, μπράβο, μπράβο. Είστε δυνατοί. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Δημήτρης. Γεια σου, Δημήτρη. Γεια σου, Δημήτρη. Αν και παοξίζω, ο άλλος Νίκος, εντάξει, έχει καλή φωνή. Δηλαδή, ακούγεται τα ραδιόφωνα. Δεν στραβώνει, τι. Από Αριάννη. Ευχαριστώ. Όχι, ευχαριστώ. Όχι, όχι, όχι ο Αριάννης, ο παοξίζω. Ποιος, α, εντάξει. Για μένα λέει, ρε, τι κορδόνες είναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, ναι. Εγώ στην αρχή τον Καρυπίδη, να μην ξεκάθαρα στο ξενοδοχείο εκεί που είχε γίνει μια δουλίτσα εκεί να πούμε που είχαμε πάει. Στο Πόρτο όχι, στο... στην Εφέλ πάνω, στο Πανόραμα. Α, ναι, 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 σωστά, ναι, ναι, στον Εφέλ, ναι, 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 έχεις δίκιο, ωραία, περάσαμε. Ναι, ναι. Ναι, για πες. Λοιπόν, εκεί, εντάξει, πιο πολύ ψηφίσαμε αυτό που ψηφίσαμε, τέλος πάντων, και λέμε, ναι. Εντάξει, αρβανίκη, ξέρω εγώ. Με χάλασε την άλλη μέρα που μπήκε ο Καρυπίδης, να πω την αλήθεια, ναι. Αλλά τη μέρα που μπήκε ο Καρυπίδης, παιδιά, είμαι ο μόνος πρόεδρος που συμπαθώ, που τον βλέπω και είναι σταράτος και ακριβώς αυτό που λέει αυτό κάνει. Είπε την πριν έρθει, είχε πει, θα φέρω αυτόν, αυτόν, αυτόν και αυτόν και αυτόν και αυτόν στη ΓΑΜΑ Εθνική. Και τον προειδεύαμε. Και όμως το έκανε, τους έφερε, άσχετα που δεν ανέβηκες, άσχετα που... Αυτό είναι ένα παικτικό κομμάτι. Αυτός αυτό που είπε το έκανε. Ναι. Όπως και με τον Ιντέγιο. Εγώ δεν συμπαθούσα τον Ιντέγιο στον Άρη. Αλλά τη στιγμή τον έφερε, έδωσε 500 χιλιάρικα, έτσι. Ναι. Είπε, θα τον φέρω, τον έφερε. Άσχετα μα την τράβηξε αυτό σαν παίχτης ή άμα εμένα δεν μου άρεσε σαν παίχτης. Αλλά αυτός τον παίχτη τον έφερε. Έτσι και σήμερα πάλι τον χάρηκα που τον άκουσα και πιστεύω ότι θέλω να το δούμε και να το δείξουμε και στην πράξη. Εντάξει, όλοι λένε, βλέπεις site, βλέπεις ιστορίες, Facebook, χαζά, έτσι αλλιώς, αλλιώτικα και τους βλέπεις να πούμε όλοι κάτω στο σπίτι τους ένα διαρκές 100 ευρώ δεν μπορείς να πας να πάρεις, δεν φύλλα, για όλο τον χρόνο. Οκ, okay, δεν μιλάω αυτός που δεν έχει λεφτά. Αυτός που δεν έχει λεφτά, ας μας το πει και όλος τον τάρμα από 10 ευρώ και το πάει να το πάρει. Αλλά ρε φίλε, είναι δυνατόν τώρα να μην μπορείς να πάρεις ένα διαρκές. Πας και τρως σε μαγαζί, πας για ξύδια να πούμε και πίνεις 50 ευρώ σε ένα βράδυ και δεν μπορείς να πας να πάρεις ένα διαρκές. Εντάξει, τώρα αυτά είναι κομμωδιλίκια. Και ας μην και έχω την επόμενη χρονιά. Ας μην δω το μάτσο το Χαριλάω. Να το πάρω μόνο και μόνο για τη στήριξη. 3 εκατομμύρια λίγο βάζει κάθε χρόνο. Που δεν περίμενε να το πει, αλλά γιατί το ήξερα. Στον μπάσκετ βάλτε. Στον μπάσκετ βάλτε λίγο. Ακριβώς και στον μπάσκετ. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Ένα λεπτάκι θα τελειώσω. Είναι 140 ευρώ στην μπάλα. Στο μικρό διάρκεια. Δεν σου λέω να πας να πάρεις τώρα για 9 και τέτοια. 140 ευρώ θα στην μπάλα. Στο μπάσκετ βάλτε όλα μαζί ένα κατοστάρικο 240. Και βάλει και στον Αλφα Σίγμα δώσει ένα 20 260. Με 260 ευρώ έχει καλύψει. Πώς τον δάκο στην άλλη φορά του χαμπάρι δεν πήρε σε Παπαδόπουλο. Τίποτα, ήταν εδώ πέρα ένα σπάρι που την άλλη φορά του δάκο στο 20 του Παπαδόπουλο και δεν πήρε χαμπάρι για πότε το έφαγε. Όχι, αφού το είχα πει ότι θα κάνω τώρα. Έχει καλύψει 260 ευρώ σε ένα χρόνο, είναι 260 ευρώ σε ένα χρόνο και έχει καλύψει όλο τον Άρη, όλο την ομάδα σου. Ναι. Δεν πιστεύω να είναι τόσο τραγικό το νούμερο, ρε φίλε. Ναι. Όχι, δεν είναι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Για είναι, για άλλους δεν είναι. Ναι, αυτούς που δεν έχουν δεν συμφωνώ, ρε φίλε. Δεν σου λέω καθόλου. Εμένα με κρυβρίζουν αυτοί που τα έχουν και ψάχνουν τον τζάμπα. Και βλέπεις από την άλλη να πούμε κριτική όλη την ώρα. Καλά, δεν μιλάω για τα καφενεία, έτσι. Κριτική, εγώ το Πορτογείο θα πούμε. Πρόσεξε, κριτική θα γίνεται, αλλά καλοπροαίρετη και με επιχειρήματα. Η φίλε, τώρα πάω και τα... να σε πω κάτι. Να πούμε και τα λοιπά, όχι. Θα πάω σε ένα μαγαζί να δω τον Άρη, έτσι. Ναι. Και θα πάω και ξέρω τώρα εκεί μέσα είναι 15 ξέρω εγώ Γιάννη και ναι. Από 15-12 έχουν να πάνε στο γήπεδο 30 χρόνια. Και ναι. Δεν πάνε στο γήπεδο και δεν κάνουν και όλη την ώρα μέσα στην κρίνα. Και ποιος είναι αυτός και ποιος μας τον έφερε και τι είναι αυτός και βέβαια η μάνατζερ και το ένα και το άλλο. Τι είναι αυτό που λέτε ρε τους λέω. 30 χρόνια έχεις να πάνε στο γήπεδο. Γίνε πάω ρε, άλλαξε ομάδα. Γίνε πάω που είναι μόδα.
Τέλος πάντων, αυτά. Να σε καλά. Καλή συνέχεια, σπάθασες. Να σε καλά. Διάλειμμα. Σήμερα έδειξε ένα πολύ καλό κορίτσι που δούλευε στην εστίαση. Δεν το πρόλαβε, σαν το δελτίο του Α. Mm-hmm. Μετά έδειξε μια μπουρχίτσα, δεν έλεγε και πολλά. Εντάξει. Πόσο είχαμε σήμερα, 120? Κάτσε, περίμενε να δω. 120 νομίζω το σύνολο. Αν μας χαραδείτε, τα πράγματα θα έχουν δυσκολέψει. Άσε μας, Νίκο Χαρδαλιά, μαζί. Κάτσε, περίμενε εδώ, περίμενε. Άσε μας, μας χαραδείτε. Να ανακοινώσουμε τα κρούσματα και να πάμε στο... Δεν έβαλες να παίξει ρεαλίτη. Στο διάλειμμα, όχι. Δεν έβαλες. Τι λέει, μιλήσω λόγω του άλλη. Κάναμε τη δεύτερη ανάγνωση. Η ώρα του λαού. 121 νέα κρούσματα στην Ελλάδα, τσιόδεκα σήμερα, κουρού το καμπανάκι. Εντάξει. Κανένας νέος θάνατος όμως. Okay, καλό είναι αυτό. Αφού είπε ότι έχει μεταφερθεί η νόσος προς τους νέους. Τον ήπιαμε. Μάλιστα. Διάλειμμα. Δεχόμαστε μηνύματα από ανθρώπους, φίλους μας, που θέλουν να έρθουν από την Κύπρο για τις καλοκαιρινές διακοπές. Θα έρθουν τελικά. Και έχουν φαγωθεί, όχι, και περιμένουν το νεκτάριο να δώσει ενημέρωση. Ναι, ρε, πού είναι, όντως. Τεράστια έκρηξη Βιρτό, λέει, ακούστηκε στην Κύπρο και μας επιβεβαιώνουν από την Λευκοσία ότι ακούστηκε, λέει, στη Λευκοσία, όντως. Σου λέω, εγώ βλέπα το βίντεο πριν. Το οστικό κύμα, θα λέγαμε. Αυτό. Ναι. Λένε ότι ήταν ένα πλοίο που ήταν γεμάτο πυροτεχνήματα. Πω. Το οποίο. Μάλιστα. Εξεράγει την διαδικασία. Δεν ξέρω αν είναι αυτό. Λέω ότι τις πρώτες πληροφορίες βγαίνουν από εκεί γιατί στα social media έχει πολύ πράγμα. Παίζει πολύ παίζουν πολλά βίντεο. Ο Νεκτάριος πού είναι, ρε φίλε, όντως να μας δώσει λίγο ενημέρωση. Βγαίνει μαζί με τον Τσιόδρα και τον Χαρδαλιά. Μπορεί να επανεμφανιστεί σήμερα. Μου βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα δύο φορές. Μου τα είπε. Γυρίζει ο Τσιόδρας, λέει γουλή να κουρευτείτε. Ναι, όμως. Κάτσε να κλείσω λίγο ένα ραντεβού. Να πάω. Διά γενικά. Προσοχή. Προσοχή. Φύγουμε την άλλη εβδομάδα πάνω να φάμε κανένα lockdown. Όχι, ρε, lockdown δεν θα φάμε. Ναι. Δεν μπορεί να ξεφύγει τόσο πολύ. Για την Καβάλα, εσύ που έχεις και εικόνα από Καβάλα, τι γίνεται εκεί πέρα. Μου είχαν πει για αυτό το σκηνικό με το εργοστάσιο. Ναι. Μου είχαν ενημερώσει. Ναι, ναι. Στο μεταξύ, πλάκα είναι τώρα ότι ο Ανιψιός είναι εδώ, στη γιαγιά του. Ναι. Ωραία, και θα έρθουν να το πάρουν εμείς τη εβδομάδα, το Σαββατοκύριακο. Που απόσταση. Ωραία. Που απόσταση. Όχι, το θέμα είναι να μπορέσουν να έρθουν. Μην γίνει κανένα τοπικό lockdown και δεν μπορούν να το πάρουν. Και μας μείνει εμάνα το παιδί. Ή ο Νίκο. Η κατάσταση είναι αυτή. Μάλιστα. Με το εργοστάσιο είχαν πολλά κρούσματα από εκεί, νομίζω υπήρχε το ζήτημα. Ναι. Τι να σου πω τώρα, ξέρω εγώ. Μάλιστα. Εδώ ο Νίκος για πράκας κάνει το ρεπορτάζ του. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Γεια σας. Γεια σας, κύριε Αντώνη. Ευτυχείτε. 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 Είστε καλά. Καλά, λέμε. Ωραία, αυτό έχει σημασία. Να είμαστε καλά στην υγεία μας. Αυτό και όλα τα άλλα θα γίνουν. Εκ περιτροπής δουλεύουμε πάλι σήμερα. Γιατί εκ περιτροπής. Την έφαγες, ε. Ναι, κανονικά πρέπει να έχω σχολάσει από τις 4, αλλά με πήραν τηλέφωνο μου λένε ότι δούλεψε άλλες 6-7 ώρες. Α, τέλεια. Α, δηλαδή το έχεις πάρει σε ρί. Πάρτε με την Αυριανή. Ναι, σε ρί το πάω. Σε ρί. Αντέχουμε, ναι, είμαστε ακόμα. Είσαι και νέο παιδί, ναι, είμαστε... σε 25. 35-50 είμαστε. Καλό. Καλά, ρε, τώρα αυτή η αλήθεια υπόθηκε πραγματικά στον αέρα. Ποια, ρε. Ναι, αλλά δεν ξέρω ποια λες. Ε. Ποια. Από το Φόδωρο, ρε, η αλήθεια που είπε ότι. Αυτούς δεν πρέπει να τους υποβιβάσουμε. Τους θέλουμε να παίζουμε μαζί τους. Τι αλήθεια είναι. Το είπε, ναι. Ότι λέει καλά κάνανε. Λέει εμείς θέλουμε με τον Μπακ θέλουμε να παίζουμε. Ντροπή πραγματικά. Είπε ότι θα έπαιρνα και τον Μπακ. Για πες. Και δεν μου λες εσύ που είσαι ένα παρόν. Όταν είπε τη λέξη κερατιάτικα, αυτήν ήθελε να πει. Από γάμα ενδεχομένως να ξεκινούσε λέξη που θέλει να πει. Αν ήταν σε παρέα κανονική χωρίς να είναι. Αν είσαι σε παρέα χωρίς να είναι με μικρόφωνα και τηλεοράσεις, την άλλη τα έλεγε λογικά. Τα μισιάτικα που λέγεται. Δεν είναι η ερμηνεία της όμως, τα καταλάβαμε όλοι. Ναι. Μα είπε, εγώ πληρώνω τα... τα... Δεν θα το πει τώρα, τώρα θα το πει. Αλλά εντάξει. Ωραία, τέτοια ήταν αυτό που είπε μια στιγμή που είχε με το γραμμένο που λέει, μου είπε ο γραμμένος, λέει ότι είσαι ισουνάτικος, λέει, σου κάτσε ο Μουτζούρης και λέει, τι κάνουμε. Είναι ο Μουτζούρης, παπά, λέει, παίζουμε. Ο Παραγουανός είναι ο Μουτζούρης. Έτσι. Όχι. Ελικό. Όχι, ρε, όχι, άλλο νους. Παραγουανός. Α, δεν το καταλάβα. Από τον Παραγουανό λες, ναι. Εγώ κόλλησα με τον Παραγουανό, Γκαστόν Σίλβα. Έχω κολλήσει εκεί γι' αυτό. Όχι, γι' αυτό πρέπει να είσαι. Ναι. Τον Παραγουανό, του πες ο Μπουτζούρης. Αυτός ο Παραγουανός, ναι, έτσι. Τι να κάνουμε. Πώς τα άκουσες τα πράγματα γενικά. Διάφοροι περίπτωση. Μια χαρά τα άκουσα. Εγώ τα ξέρω, δεν φίλε. Όχι, τα ξέρω. Αυτά λέω τόσο καιρό, δεν χρειάζεται. Βλέπουμε τα έργα. Τα έργα μιλάνε, δεν μιλάνε για τα λόγια. Το είπε πολύ ωραία ο Κοσμάς νωρίτερα στο All About Action Air. Εγώ λέει δεν περίμενα αυτά που είπανε σήμερα. Λέει είδα τις προηγούμενες μέρες. Λέει έδωσε ένα ακόμα δίπλωρο στον Μπάρ. Είπε αυτό ακριβώς. Και μόνο το 1-200 τώρα. Ναι, και γιατί δεν πλήρωσε την ομάδα της Εθνικής που θα μπορούσε οποιοδήποτε να σηκώσει τα γύρια. Παιδιά δεν μπόρεσα, με πολεμπάνε τα κέντρα αυτό. Φεύγω. Ναι. Έκατε. Γιατί εκείνη την εποχή δεν είχε χάσει και πολλά λεφτά.
κανένα εκατομμύριο. Ήταν εντάξει, άπησε κανένα μια επένδυση, δεν πέτυχε, φεύγω. Αυτό. Θα μπορούσε να πει φεύγω, με πολεμάνε τα κέντρα εξουσίας. Αντί αυτά έκατσε πλήρωσε την προηγούμενη ομάδα που είχε φτιάξει αυτός και την επόμενη. Ένα γεια σου. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Αλλά όλοι λένε διαχειριστής. Έτσι είναι διαχειριστές, ρε παιδιά. Διαχειριστής δεν είναι, εντάξει, διαχειρίζεται και λεφτά, αλλά βάζει το. Τον Άρη από διαχειριστές χορτάσαν να πάρουν. Με αυτό. Κάτι άλλο να έχει. Κάτι άλλο θέλουμε, αλλά από διαχειριστές. Και όπως έγραψε τώρα και το φιλαράκι του Κωνσταντίνος ο Σίτσιος. Τι έγραψε? Στο Facebook, για τη θύρα 2. Ναι. Και λέει, πού θα πάνε όλοι οι προπονητές. Σωστό. Εγώ προτείνω, φίλε, προς Νέα Ελβετία, φίλε, προτείνω προς Νέα Ελβετία οι κάτοχοι πισωπητικού από Κολονία. Ναι. Προς την άλλη πλευρά, φίλε, πρέπει να είναι οι κάτοχοι διαρκείας από Μαδρίτη. Όχι διαρκείας, κάτοχοι πισωπητικού του UEFA Pro από Μαδρίτη. Ναι. Και στο κέντρο να είναι βαλκανικές χώρες. Βοηθήστε λίγο τον Αχαριλιώτη. Οι δύο είναι αυτοί που είναι επί της Παπαναστασίου. Ναι, εκείνη. Αυτή θα την κάνει διπλή. Ναι, 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 ναι. Και με σκέπαστο κιόλας. Το έχει δουλειά και εννοείται, θα έχει και τέτοιο, έτσι δεν είναι, θα έχει και βίλες μέσα. Τρεις φάσεις λέει είναι, πρώτα οι δύο, μετά τα πέταλα, μετά οι 7-9. Και όταν είπε που θα βρει λεφτά η περιφέρεια, θα βρει λεφτά η περιφέρεια, μη στεναχωριέστε. Δεν χρειάζεται να βρει περιφέρεια, από το έσω τα παίρνεις όλα αυτά, δεν χρειάζεται να βρει καμία περιφέρεια. Δεν κατάλαβα, γιατί πριν λίγους μήνες, αν κάνω λάθος με διορθώσει ο Νίκος, δεν ακουγόταν η περιφέρεια, το κήπεδο του ΠΑΟΚ κτλ. Τι να κάνει η περιφέρεια? Όχι, ο Τζιζικός βγήκε και το είπε ότι αν υπάρχουν προτάσεις και που μπορούν να γίνουν μέσω ΕΣΠΑ, γιατί υπάρχουν προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ, θα δοθούν από εκεί και πέρα. Να δώσει η περιφέρεια λεφτά σε όλες τις ομάδες να κάνουν κάτι, εγώ δεν λέω μόνο 100, να κάνουν όλες. Ναι, εννοείται. Γιατί να μην κάνουν? Δεν κατάλαβα δηλαδή. Για τον κόσμο, γιατί. Περιφέρεια της Αθήνας καλύτερη είναι δηλαδή που δίνει τα λεφτά για να κάνει το κήπεδο ΙΑΕΚ. Δεν είναι δικά της τα λεφτά. Και οι άλλοι, όπως τη λένε, οι Δούρου, από το ΕΣΠΑ τα πήρε τα λεφτά. Αυτό. Από το ΕΣΠΑ τα πήρε τα λεφτά. Έβαλε και κάνανε και βρήκαν τον τρόπο και μέσα στο ΕΣΠΑ τα πήρε τα λεφτά. Αυτό ακριβώς. Δεν απαγορεύεται αυτό το πράγμα. Αυτό ακριβώς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τα δίνει αυτά τα λεφτά για ανάπλαση, για αυτό, για εκείνο και τα άλλο. Τα δίνουν τα λεφτά. Έτσι μπράβο. Δεν κατάλαβα, γιατί να μην τα πάρει. Αν μπορεί να τα πάρει, γιατί να μην τα πάρει. Εννοείται, γιατί να μην βρει έναν τρόπο. Θα τα χαρίσει. Να μην βρουν έναν τρόπο μηχανική, πώς θα κάνουν αυτά τα σχέδια, πώς πηγαίνουν στο ΕΣΠΑ αυτό. Και μέσω ΕΣΠΑ να γίνουν. Σιγά σιγά σε τρεις πάντες. Δεν πεκάζει το κάνει την ευθεία. Δεν γίνεται. Έτσι μπρο. Περιμένει άλλος. Ναι, περιμένω άλλοι δύο. Έφυγες. Ωραία, ευτυχή τριγυρίστη. Γεια σου φιλαράκι μου. Να είσαι καλά. Στον επόμενο καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Άντε ρε Νεκτάρι, άντε. Όλος ο λαός περιμένει να ακούσει την εκπομπή. Περιμένουν όλοι. Να δώσεις λίγο μια ανάλυση της κατάστασης. Σας έλειψα. Ναι, εγώ έχω να σου ακούσω και δύο εβδομάδες. Εδώ πέρα γωνιά ο κόσμος. Έχουμε μια φίλη μας με τον Νίκο Κινή, την Κατερίνα, που θέλει να έρθει από τη Λευκοσία στη Θεσσαλονίκη για διακοπές. Πότε, 13 Αυγούστου νομίζω έρχεται. Και φοβάται τι θα γίνει. Η Κύπρος Airways λέει ότι 18 διακόπτει όλα τα αεροδρόμια, όλα τα ταξίδια. Και μπορεί να έρθει με άλλη εταιρεία, ρε παιδί μου. Okay. Άμα έρθει με άλλη εταιρεία, ας το ψάξει. Εντάξει, εγώ σας λέω γιατί λέει. Για να πας στην Κύπρο, πάντως, βγήκε προχθές αυτό, επειδή μας υποβάθμισαν σε συμβήτη κατηγορία. Και νόταμ ναι, γιατί, μας υποβάθμισαν όμως. Πρέπει, περίμενε να το πω και ό,τι θα πεις. Πρέπει να 72 ώρες πριν ταξιδέψεις Κύπρο να έχεις κάνει το τεστ και να τους το πας και να αποδεικνύει ότι είσαι αρνητικός. PC αυτό όπως είναι. Βεβαίως, ναι. Την Κατερίνα την περιμένουμε για να μάθει και λίγο ιστορία από τις προπονήτρες της Εθνικής Κύπρου στο μπάσκετ. Γιατί ξέρουμε ότι είναι. Αμυγός μπασκετική. Είναι μπασκετική η οικογένεια, ναι. Εντάξει, είναι λάθος η ομάδα, αλλά τι έκανε. Για συνέχισε. Λοιπόν, γιατί μας υποβάθμισε. Γιατί μας υποβάθμισε. Γιατί παίχτηκε κάποιο παιχνίδι με την ΑΟΣ. Σχετικά με τους Τούρκους, εμείς τους αφήσαμε μόνους και φυσικά μας υποβάθμισαν. Αντίπεινα δηλαδή, θα λέγαμε. Ναι. Πρώτη φάση αντιπίνω. Μάλιστα. Δεν το ξέρω αυτό. Το κρατάμε. Στα θέματά μας τα άλλα. Ναι. Εδώ σήμερα 121 κρούσματα. Ναι, άμπραβο. Εδώ πέρα για τα φρέσκα κουλούρια. 121 κρούσματα. Λοιπόν, εγώ σας είπα κάτι το οποίο το έχει πει και ένας καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα. Θα κοιτάμε, το οποίο φυσικά δεν ξέρω αν είδατε εξ αρχής, αν μπορέσατε φυσικά λόγω εκπομπής το παρακολουθήσετε. Είπε ο Τσιόδρας ότι γίνονται, και αυτό που είπε χθες και ο Σύψας και ο Γόγος, όλοι το λένε πια, γίνονται περισσότεροι έλεγχοι. Παιδιά, κάπου χθες πήρε το μάτι μου, για χθες αν θυμάμαι καλά, ή για προχθές, 9.500 ελέγχους. Ναι, χθες φτάσαν τους 19.000 ελέγχους και είχαμε 564.000 τέτοια δείγματα και σήμερα φτάσαν τα 599.790 κάπου εκεί. Συνολικά τώρα, έτσι. Ναι. Μάλιστα. Παιδιά, δηλαδή, 599 μείον 564 πόσο κάνει, 35.000.
Είναι λίγα αυτά τα δείγματα. Όχι βέβαια. Πολλά είναι. Εντάξει. Και εγώ σας έχω πει κάτι εξ αρχής, ότι ο Ιωαννίδης έχει πει ο επιδημιολόγος ότι στην Ελλάδα υπάρχουν 200.000 κρούσματα. Πολλά δεν θα τα βρούμε. Και άμα θα τα βρούμε. Και ήδη, άμα είδατε και το ποσοστό, έπεσε. Δηλαδή το συνολικό ποσοστό που στην αρχή όταν ξεκίνησε ήταν στο 7, τόσο, τώρα έχει πέσει στο 1,13, αλλά είναι με δείγματα που μπαίνουν δύο φορές θετικά, άρα είμαστε στο 0,82. Τότε γιατί υπάρχει αυτή η κινητοποίηση, ρε, η κλεωμένη, καλά, η νεκτάρια. Παιδιά, τα πράγματα είναι πολύ απλά, επειδή πρέπει να δικαιολογηθούν καταρχήν κάποια πράγματα. Σήμερα ο Χαρβαλιάς για πρώτη φορά... Μην μου πεις τώρα για τη μάσκα, αυτό είναι το φίλο μας Αδηλάρισα, το ξέρουμε αυτό. Πάει, φύγαμε. Πάμε στα επόμενα. Ορίστε. Μην μου πεις για το φίλο μας Αδηλάρισα, το λίσταρχο. Τα έχουμε πει αυτά. Ή δεν είναι Αδηλάρισα, ναι. Το έκανα λάθος. Ναι, το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι, παιδιά, που μιλάει για συνωμοσιολογία. Υπάρχουν εδώ με τέτοια ότι και... Ο πρόεδρος της Τανζανίας τους έδωσε από δύο φυτά και από ένα ζώο και έβαλε τρία ονόματα, δηλαδή Νίκος, Γιώργος, Τάκης, και βγάλανε το ένα με κορονοϊό. Ενώ στα ζώα, ενώ τα πουλιά και τα φυτά δεν έχουν κορονοϊό. Το ξέρετε αυτό το πείραμα της Τανζανίας? Όχι. Όχι, εγώ δεν το φάνηκα. Δείτε το. Ή και το τι είπε ο πρωθυπουργός της Γκάνας για το πώς θα πάει ο ιός. Και ύστερα θα σας πω και κάτι άλλο. Πες και τελευταίο. Παιδιά, ο Πούτιν είπε ότι εγώ θα βγάλω το εμβόλιο τον Οκτώβριο. Ο Πόη λέει θα βγει ένα εμβόλιο τον Νοέμβριο. Βγει, δεν βγει εμβόλιο ή κάτι θα το ονομάσω ένα εμβόλιο. Είμαστε πολύ κοντά. Εντάξει. Από εκεί και πέρα τώρα δεν ξέρουμε το δεύτερο κρούσμα του ΠΑΟΚ ποιος ήταν. Δεν ξέρουμε τι ακόμα. Πιστεύω. Περιμένουμε. Νομίζω ότι περιμένουν κάποιες τυπικές εξετάσεις και λίγο πιο μετά θα γίνει γνωστό. Εντάξει, γιατί χθες κάποιος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ που ο κορονοϊός φεύγει από την πατρίδα του. Το Σεπτέμβριο ήταν σε μαγαζί στη Θέρμη. Μάλιστα. Μάλιστα. Στο γνωστό μαγαζί που σου είχα πει εκείνη τη Γιάφκα. Όχι, όχι. Μαγαζί στη Θέρμη, στην πλατεία της Θέρμης, στο Μπάτρελετ. Και μάλιστα ξεκίνησε από τις ακαδημίες του Άγιαξ. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Πολύ ωραία. Πιστεύω ότι καταλαβαίνετε. Άλλο τίποτα θέλετε, παιδιά? Νομίζω μας κάλυψες για σήμερα. Παιδιά, καλή Παναγία να έχουμε. Τα φιλιά μας στη Θέρμη. Επίσης. Γεια σου. Περιμένουμε την κλήρωση της 10ης Αυγούστου. Έγινε. Γεια σου, Νεκτάρια μου, να είσαι καλά. Από το γκέτο της Θέρμης. Γεια, γκέτο. Πώς το λες εσύ? Θερμικέτο και φάγαμε πακέτο. Και φάγαμε πακέτο. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Ναι. Γεια σας. Ορίστε, κύριε. Ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλο, δεν λέγεσαι φίλε? Εδώ είμαι. Εδώ είμαι. Ναι. Επειδή πολλές φορές έχεις πει για τον Γκαρσία ότι θεωρείς ότι είναι τέτοιο, θα γίνει. Ισχύει. Ο Καρυπίδης παρουσίασε μια διαφορετική εκδοχή σήμερα. Ναι, εντάξει, το άκουσα που την έκανε στην ερώτηση κιόλας, αλλά επειδή γενικότερα πολλές εβδομάδες με έλεγες θα κλείσει, θα κλείσει, θα κλείσει. Αυτό, ήθελα να αυτό ναι. Προέκυπτε και μέσα από την ΠΑΕ. Ξέρεις. Δεν το λέγαμε εμείς ως συμπέρασμα και από το μάνατζερ του ποδοσφαιριστή. Τώρα ο Καρυπίδης το παρουσιάζει λίγο διαφορετικά. Ωραία, οκ, okay, μπα ναι. Αλλού το πάω, ναι. Άλλο θα ρωτήσω. Τώρα βγήκε προχθές ένα δημοσίευμα εδώ πέρα, ένας στο Φως, την εφημερίδα του Ολυμπιακού, έτσι, πολύ ιστορική εφημερίδα. Ναι. Με εδώ πέρα ο δημοσιογράφος του Ολυμπιακού, ήταν και στο πρωτοσέλιδο μάλιστα αυτό το θέμα, ναι. Λέει ο δημοσιογράφος του Ολυμπιακού, πρόκειται λέει για μια περίπτωση την οποία ελέγχουν απόλυτα οι πρωταθλητές, όσον αφορά δηλαδή τη μεταγραφή του Γκαρσία. Του Μαρτέο Γκαρσία, ναι, το είδα και εγώ αυτό το δημοσίευμα, ναι. Αυτό πώς τερμηνεύει, ας πούμε, ότι ο Ολυμπιακός ελέγχει απόλυτα τη μεταγραφή του Ματέο Γκαρσία, αν θα πάει στον Άρη φυσικά ή οπουδήποτε. Όχι, γιατί... αυτό το οποίο εννοούσε ο συνάδελφος είναι ότι ελέγχει το αν θέλει να τον πάρει τον Ερυθρό Αστέρα, από ό,τι κατάλαβα εγώ. Όχι τόσο. Α, έτσι ερμηνεύει αυτό το πράγμα. Ότι... έτσι το ερμηνεύω εγώ, ναι. Α, οκ. Okay. Γιατί από κάτω βλέπω ότι τον θέλει ο Ολυμπιακός, λέει εκεί πέρα ο δημοσιογράφος, απλώς το θέλει για την πρώτη ομάδα. Η μόνη δηλαδή... ομάδα που ναι. κινήθηκε ουσιαστικά αυτή τη στιγμή για τον Ματέο ήταν η ΑΕΚ, πέραν του Άρη. Ω, να η αποκάλυψη εκπομπή. Σε ραντεβού που έχει κάνει ο Ίβιτς στο Βελιγράδι με τους ανθρώπους του Ερυθρού Αστέρα. Επειδή εγώ τώρα το λέω, επειδή το ναι. κείμενο που διαβάζω είναι πολύ κοντά σε αυτό που είχε πει και πριν από κάποιες εβδομάδες ο Καρυπίδης, δηλαδή θα πάρουμε δηλαδή τον Γκαρσία μέσω του Ολυμπιακού. Και η σιγουριά η δικιά σου που έβγαζουμε όλες τις προηγούμενες εβδομάδες. Ναι. Και προέκυπτε ναι. μέσα από την ομάδα. Τώρα το okay. παρουσιάζει λίγο διαφορετικά. Τι ας αλλά άραξε το σενάριο. Okay. Καλώς. Καλά, δεν σου είπα ότι θα έρθει. Γιατί είπε και αυτός είμαστε ακόμα σε διαπραγματεύσεις. Εντάξει, εγώ αλλού το πάω. Θέλω να καταλάβω άμα θα ισχύει το σενάριο ότι θα έρθει δανεικός στον Ολυμπιακό. Επειδή από ό,τι φαίνεται από τα μέσα δανικός, του Ολυμπιακού, τέτοιο βγαίνει. Δανεικός δεν θα έρθει. Λέω εγώ. Okay.
Α, θα δούμε. Δεν... Λες εσύ. Λέω εγώ. Λέω εγώ ότι δεν θα έρθει δανεικός. Να σε καλά, φίλοι, γιατί έχουμε άλλους τρεις. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, παιδιά, επειδή είναι και 26, είστε οι τρεις τελευταίοι. Όσο πιο σύντομα μπορεί ο καθένας στον επόμενο ναι. Ναι. Δεν περίμενε. Οι δύο τελευταίοι ναι. Ναι. Καλησπέρα. Λεωφορείο Σάββας. Έτσι, μπράβο. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Λεωφορείο Σάββας. Τι γίνεται. Καλώς ήρθατε. Τώρα εντάξει, μια χαρά. Καλά, σχετικό είναι αυτό, αλλά πήραμε κάποιες ανάσες. Σάββα, να σου πω λίγο κάτι, φίλε. Όλες οι εκπομπές έχουν διαλύσει. Μόνο εμείς πεστιόμαστε εδώ πέρα μες τον Αύγουστο. Πραγματικά. Όχι μόνο εδώ, γενικά. Κοίταξε, όταν λέω ότι είστε οι κολόνες και αυτά εδώ πέρα, οι μεγάλοι δημοσιογράφοι. Πρόσεξε, τώρα περίμενε. Επειδή το λέει ο Νίκος. Ο Τσατσαρός λείπει, κάνουν Φρέντο Κωνσταντίνο 7-10. Τίποτα, έχουν τόσοι όλοι. Ο Κυριώργος είναι 10-12. 12 τι ποιον έχουμε, τον Γεβάλλον ποιον έχουμε. 2-3 ο Μπαϊράμις. 3-5 ο Κούσης. Καλό, καλησπέρι. Εντάξει. 5-6,5 γιατί λείπει ο Ζαγόρα. 5-6,5 εγώ λείπει ο Τσαλτίδης. Η μόνη εκπομπή εδώ πέρα που συνεχίζει κανονικά είναι αυτή. Ναι, ρε φίλε. Έτσι είναι. Ένα, αυτό λέμε. Οι μεγαλύτεροι δημοσιογράφοι κρατάνε. Πάντα φεύγουν τα λεφτά. Πάρα πολύ ωραία, πιστεύω. Τα λέει πάρα πολύ ωραία. Τι λέει που είμαστε, σε ποιο σημείο του δρόμου. Όχι, δεν δουλεύω. Αύριο θα πάω. Απλώ πάω για ένα καφεδάκι τώρα και λέω. Πού, παραλία Περέα, εξωτικά. Παραλία για Τριάδα. Α, για Τριάδα, μάλιστα. Πρέπει να έρθω εκεί πέρα στον πρίγκιπα. Πρέπει να έρθω μια φορά. Πρέπει να έρθω. Έλα, εκεί, η γειτονιά είμαστε. Έχω καιρό. Πρέπει να έρθω. Λίγο πιο πάνω από τον πρίγκιπα είναι. Α, ναι. Καλά, εκεί από πέρα και... δεν είναι στην πολύ μεγάλη περιοχή, εντάξει. Εντάξει, αναγκαστικά μπροστά από μένα περνάει για να πάω στον πρίγκιπα. Α, μπράβο. Ναι. Καλή συνέχεια να πάρει καλά, και ο τελευταίο. Να τα πούμε μια χαρά. Στον τελευταίο για σήμερα, καλησπέρα σα. Καλησπέρα. Άντε, Κατερίνα. Ωραίο φινάλε. Μην καλείτε άλλο, παιδιά. Κατερίνα, με την Κατερίνα θα τελειώσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Εκτέρω για την ναι. πληροφόρηση. Ναι. Κατά δεύτερον, η συγκίνησή μου είναι διπλή που βγήκαμε εδώ τον κύριο Σάβα. Βέβαια. Βέβαια. Ήταν η αδυναμία μου από τα παλιά. Αχ, καλέ που λέει και ο Κουζά. Αχ, καλέ. Κατερίνα. Παρακαλώ. Κουνηθήκατε από τη Βηρητό με το σκηνικό. Δώσε μα ρεπορτάζ λίγο. Είμαστε σε live σύνδεση με τη Λευκοσία. Πάμε. Παιδιά, είμαι μέσα στο μαγαζί, έχω κόσμο, δύο κυρίες που ψάχνουν να πάρουν ένα δώρο. Στην καλερί που δουλεύεις, έτσι, για να δείχνουμε λίγο το επίπεδο των ακροατών. Ναι, ναι, ναι. Στην καλερί που δουλεύω στο κέντρο της Λευκοσίας και ψάχνουμε, κοιτάμε διάφορα πράγματα και ξαφνικά έπεσε ένας πίνακας. Και δεν κατάλαβα από τι έπεσε. Πόσο έκανε ο πίνακας? Πολύ μακριά. Όχι, εντάξει, δεν έπαθε τίποτα. 2.500. 2.500, τίποτα. Όσα έχουμε τώρα για τους καφέδες μας αύριο. Ναι. Τέλος πάντων, βγαίνω έξω και οι γείτονες με ενημέρωσαν ότι υπήρξε αυτή η έκρηξη. Είναι σε αποθήκες στο λιμάνι της Βηρητού. Υπάρχει βίντεο το οποίο είναι μέσα από καράβι που ήταν στο λιμάνι. Ναι. Ένα από τα δύο βίντεο που κυκλοφορούν. Δεν ξέρουν ακόμα ούτε για νεκρούς ούτε για τραυματίες. Επίσης δεν ξέρουν τι είχε μέσα η αποθήκη. Υπάρχει ένας μικρός πανικός στην Βηρητό. Υπάρχει και μια μεγάλη ανησυχία στην Κύπρο, γιατί έχει αρκετούς κατοίκους από το Λίβανο, ναι. οι οποίοι προσπαθούν να επικοινωνήσουν με τους δικούς τους και δεν μπορούν. Το οποίο δημιουργεί ένα άγχος, όπως καταλαβαίνετε. Καλά, λογικό είναι, ναι. Επίσης, να ενημερώσω ότι από τις 18 Αυγούστου και μετά αναστέλει μόνο η Cyprus Airways. Ναι, αυτό είπα και εγώ. Είναι μεγάλη εταιρεία αυτή, Κατερίνα. Είναι κυπριακή εταιρεία, η μοναδική κυπριακή αυτή τη στιγμή που πετάει για εξωτερικό. Έχει αρκετές πτήσεις. Είχε πολύ καλές πτήσεις για Σκιάθο, για Θεσσαλονίκη και αρκετά οικονομικές. Αχα, okay. Εμάς ευτυχώς δεν μας αγγίζει ακόμα το θέμα. Μάλιστα. Γιατί πετάμε με άλλη εταιρεία. Ωραία. Ναι. Οι υπόλοιπες εταιρείες δείχνουν κανονικά ότι θα κάνουν τις πτήσεις τους, γιατί εγώ χτες επικοινώνησα με το αεροδρόμιο της Λάρνακας. Και η Λόκος που ξεκίνησε τώρα τελευταία να κάνει πτήσεις Λάρνακα Θεσσαλονίκη και η γνωστή που κάνει στην Πάφο και Aegean και λοιποί από Λάρνακα. Όλοι δείχνουν ότι θα κάνουν κανονικά. Η Cyprus είναι μια απόφαση που την πήραν οι ίδιοι, χωρίς κάποια επέμβαση από το κράτος. Όλοι οι υπόλοιποι ενημερώνουν ότι μόνο αν κλείσει μία από τις δύο χώρες τα σύνορα δεν θα γίνουν οι πτήσεις. Μάλιστα. Οπότε εμείς 13 ερχόμαστε. Για τον αθλητικό Λίμπερο 107,4 τη Λευκοσία, Κατερίνα Βουγιούκα. Ναι, ναι. Και γύρω στις 20... Τσούτσουρα, ναι. Βουγιούκα, Τσούτσουρα. Τσούτσουρα. Έτσι, μπράβο. Τα δύο της Λευκοσίας.
Έτσι. Δεν παντρεύτηκα εγώ για να μείνω με ένα επίθετο. Μην παραπονιέται και αυτό. Έτσι ταιριάζει και με το Θόδωρο Ανδρεάδη Συγκελάκη, ρε παιδί μου. Κατάλαβε, πάει όλο μαζί. Κατερίνα Βουγιούκα Τσουτσούρα. Ναι, ναι, βεβαίω. 21 του μήνα μπορεί να έρθω να κάνω και καμιά εκπομπή. Τέλεια, εδώ θα είμαστε. Έλα, μπράβο. Άμπραβο, επειδή εγώ θα λείπω και την περίοδο, έλα ένα αποχηματάκι εδώ πέρα με τον Νίκο. Έλα λίγο να συμπληρώσει λίγο τα κενά. Ποια πρωινά, ρε, ποια πρωινά. Πότε, ο Μπάβης πότε γυρνάει εντωμεταξύ. Δέκα. Περίμενε, στο ραδιόφωνο γυρνάει 17 νομίζω. 17! Ω, σκάνδαλο. Δυνατός. Όπω Νίκο, εμείς εδώ πέρα έχουμε μείνει να πούμε. Πήγανε και οι δύο παιδιά, δεν ξέρω τι. Μπρος λέει, εμείς σκύβει το κεφάλι. Κύριο Γιώργο Λυπήθηκα. Ναι, ναι. Γενικότερα, εντάξει, είναι καλοκαίρι τώρα, θα υπάρχουν άδειες για ένα 20ήμερο. Μετά, νομίζω, από τις 17-20 επιστρέφουν όλοι. Ναι. 13 του μήνα εσύ θα είσαι εδώ ή θα είσαι. Όχι, 13 του μήνα θα με καθοδόν πάνω και τα 3 πέντε. Κάνουν Κατερίνα όλοι με αυτόν τον Αύγουστο. Δεν ξέρω τι παθαίνουν όλοι. Λες και δουλεύω σε κανένα εργοστάσιο που κλείνει 1 με 15 Αυγούστου και πρέπει να φύγουν όλοι τότε. Λες και ρε παιδί μου, μετά δεν έχει να πάρει πουθενά. Εκεί, 1 με 15 κάθε φορά παίρνω νόσπρος. Λες και πώς είναι σε κάτι μαγαζιά που σου λένε, κοιτάξτε να δείτε παιδιά, 1 με 15 θα κλείσουμε. Ό,τι κάνετε τότε. Μετά 16 θέλουμε όσο εγώ. Ο αγόρας και ο Χρήστος είναι σταθεροί σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή πάντα μόλις μπαίνει ο Αύγουστος. Γεια σας. Τέλος πάντων. Παιδιά, ο Μπάμπης είναι η πρώτη χρονιά που παίρνει άδεια αυτή την περίοδο. Δεν θα πάει αμοργό φέτος. Όχι, σκάνδαλο. Δεν είχαμε λάβει. Είναι στην εξωτική Μεσσηνία. Πήγε να γνωρίσει τα εκεί μέρη. Ωραία, να μας δώσει ρεπορτάζ από εκεί και, και εμάς μας ενδιαφέρει. Εξαιρετικές φωτογραφίες σήμερα από ένα θεματικό πάρκο που έχει με διάφορα γνωστά μνημεία. Σήμερα ήταν στον πύργο του Άιφελ. Αχ, τέλεια, στα φιλιατρά. Τέλεια. Φιλιατρά. Έχει πύργο του Άιφελ, μην κοροϊδεύει. Γελάει ρε, έχει ρε πύργο του Άιφελ, πάντα πύργο Άιφελ φιλιατρά. Με το που θα πατήσει πύργο Άιφελ στο Google θα σου βγάλει τα φιλιατρά. Θα δεις και τον Μπατμανίδη μαζί. Ακριβώς. Με νέο βίντεο κλιπ, έτσι, από Μπατμανίδη, με μεγάλο περίπατο. Με νέο ολοκένουργιο βίντεο κλιπ, μεγάλος περίπατος. Βέβαια από τότε που βγήκε ο μεγάλος περίπατος του Μπάμπη, μίκρινο περίπατος. Αλήθεια είναι αυτό. Το είδαμε αυτό. Επίσης, 13 του μήνα θα είμαστε στη γειτονιά σου, θα πάμε σε γνωστή Χασαποταβέρνα. Ήμουνα προχθές. Ναι. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ για ένα. Παρόλο που είχα περάσει 2 ώρες αφού είχα φάει, παιδί μου, στριφογυρνούσα στο κρεβάτι για καμιά ώρα. Δηλαδή το τερματίσαμε μέχρι εκεί που δεν πάει. Λοιπόν, εμείς ερχόμαστε μεσημέρι και ο Μπάμπης επιστρέφει βράδυ. Αχ. Και έχουμε δώσει ραντεβού στο αεροδρόμιο να πάμε να τον πάρουμε, να πάμε να φάμε κατευθείαν. Τέλεια. Σας περιμένω πάνω στα 3-5 πηγάδια. Ο άλλος είναι πολύ φτιαγμένο για φιλικό, τον βλέπω. Ο άλλος δεν θέλει να έρθει. Εγώ του το πρώτο. Άσε μας ρε Αποστόλη τώρα. Άσε μας ρε Αποστόλη τώρα. Τον πάρω μετά, πες να κάνουμε κανένα πουρ. Τα κλασικά μας. Να μιλήσετε μετά τις 8.30 που θα είμαστε σπίτι. Εντάξει, τον πάρω εκεί πέρα να πούμε τα δικά μας. Καλό Πάκο 24. Γεια σου, Κατερίνα. Αυτή ήταν η Κατερίνα Βουγιού και με ρεπορτάζ από Λευκοσία που ακούστηκε μέχρι εκεί η έκρηξη που έγινε στην Βερετόνη μέχρι στο βίντεο. Είναι συγκλονιστικό. Όντως συγκλονιστικό. Το οστικό κύμα είναι φοβερό. Απίστευτο. Είναι φοβερό. Επειδή εμείς εδώ ενημερωνόμαστε από κολοσσούς ενημέρωσης, έτσι εδώ διαβάζω στους New York Times, ωραία, μιλάμε για developing story. Πάρε μου λίγο Νέα Υόρκη. Πάρε λίγο Νέα Υόρκη εδώ το φίλο, τον Ben Hubbard, εδώ να μας τα πει. Ναι. Ωραία. Λέει για τουλάχιστον μία έκρηξη, εντάξει, η οποία ήταν μία και ήταν τέτοια. Συγκλώνησε το κέντρο της, ναι, της Βηρητού, κατέστρεψε κτίρια σε διάφορες περιοχές και είχε ένα μεγάλο, έτσι, αυτό το ροζ σύννεφο που λέμε, αυτό το οστικό κύμα. Λέει για έκρηξη σε αποθήκη με πυροτεχνήματα. Μάλιστα. Στο λιμάνι πριν την έκρηξη. Μακάρι να μην είχε νεκρούς. Μακάρι να μην είχε νεκρούς. Ή αν είχε, να είχε πολύ λίγους. Ναι. Αυτή είναι η ευχή. Λοιπόν. Νίκο, τίλιο φίλε πορταριά. Εκεί χτυπάει η καρδιά του ΠΑΟΚ. Θα συνδεθούμε. Εκεί χτυπάει η καραντίνα. Πάμε. Λοιπόν. Στο βουνό των Θεών, λοιπόν. Στο βουνό των Θεών. Στα βουνά της Ολλανδίας, όπως είχε γράψει. Στα βουνά της Ολλανδίας, ναι. Ναι, λοιπόν. Λοιπόν, Νίκο, πάω 24 με τα φίλια. Με Σταύρο Κόλκα, ανταπόκριση. Και Στέργιο. 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 Τον έχουν φάει τον αδερφό μου, όλους τους άλλους βγάζουν. Μάλιστα. Τον έβγαλε Στέργιο καθόλου σήμερα, τον βγάλω εγώ μετά. Όπως έλεγα και σε ένα άτομο το οποίο είναι πάνω στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Κανονίστε, λέω, να βγει και κανένα κρούσμα κορονοϊού σε δημοσιογράφους του ΠΑΟΚ. Γιατί έτσι όπως πάτε. Κοίταξε, εγώ που μιλούσα το μεσημέρι με φίλους και συναδέλφους που είναι εκεί. Ξέρω, παιδιά, καλά να περάσετε. Ωραία. Έτσι, μια εβδομάδα στο πύλιο, τέλεια. Έτσι. Τάχα προετοιμασία. Ούτε εβδομάδα το μεταξύ. Πάω, έτσι όπως είναι. Α,
Να έχει αυτό το σκηνικό με τον κορονοϊό, υπέροχα. Πάρα πολύ ωραία. Σας ζηλεύω δηλαδή, πραγματικά. Γιατί είναι μην είμαι εκεί. Λοιπόν, Πάκος 4 με Νίκο Μοσχοβίτη, ακολουθεί μέχρι και τις 9. Τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 6.30. Γεια σας.